Μένουμε στο θέμα που αναδείξαμε πριν από λίγο και συζητήσαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, μεταξύ των άλλων. Είναι η συμβατοποίηση των έργων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς πολλοί εργολάβοι αρνούνται να προχωρήσουν στην εκτέλεση του έργου που έχει συμβολιοποιηθεί, καθώς έχουν αυξηθεί τα πάντα. Η οικονομική κρίση είναι γνωστή πλέον τόσο στην ενέργεια, αλλά και σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούν οι εργολάβοι προκειμένου να εκτελέσουν ένα έργο. Θα δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και την νομική διάσταση. Θα δώσουμε, αλλά και γενικότερα θα σταθούμε στην οικονομική κρίση με τη δικηγόρο Νομική Σύμβουλο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την συνεργάτη μας, την κυρία Μένη Κοσματοπούλου. Καλησπέρα, Μένη. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς, Ανέστη. Χρόνια πολλά, με υγεία. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που σήμερα θα συζητήσουμε και η αλήθεια είναι ότι το έψαξες πάρα πολύ. Κάτι που το επιβεβαίωσε και ο κύριος Αμανατίδης πριν από λίγο σε συζήτηση που είχαμε. Η οικονομική κρίση λοιπόν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, απόρρια του πολέμου και όχι μόνο. Έτσι, Κατερίνα, έχουμε πει και σε άλλη συζήτηση ότι η αύξηση στο ενεργειακό κόστος και γενικότερα στις τιμές απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα και των Δήμων. Άλλωστε, αυτό ήταν και το βασικό αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων. Και το βασικό συμπέρασμα που βγήκε ήταν ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και επιτακτικά μέτρα προκειμένου να ενισχυθούν οι Δήμοι για να μην καταρρεύσουν οι προϋπολογισμοί τους και να μην κλείσουν ακόμη και βασικές βιωτικές υποδομές τους. Μία συνέπεια της οικονομικής κρίσης πολύ σημαντική είναι και η δυσκολία στην υλοποίηση των έργων των Δήμων, κατ' επέκταση, Κατερίνα, και των περιφερειών και γενικότερα των δημοσίων οργανισμών. Έτσι ακριβώς, και όπως καλά γνωρίζουμε, τα περισσότερα έργα εκτελούνται από τις περιφέρειες και από τους Δήμους, που σημαίνει όλα αυτά πάνε πίσω τώρα. Και έλεγα κάτι πολύ απλό. Έγινε συμβατοποίηση ενός έργου με 5 ευρώ, τώρα έχουν αυξηθεί τα πάντα. Το έργο αυτό για να ξεκινήσει πρέπει να γίνει νέα συμβατοποίηση του έργου, να υπογραφούν συμβόλαια εκ νέου, πάει στα 25 ευρώ. Το θέμα είναι ποιος θα καλύψει αυτό το ποσό που βρίσκεται ανάμεσα, να το πω απλά, στο 5 και στο 25. Έχουμε λοιπόν από τη μία έργα σημαντικά, κυρίως τεχνικά, που εκτελούνται και αποσκοπούν στην βελτίωση της ζωής των πολιτών, όπως έργα ίδρυψης, αναβάθμισης κτηριακών υποδομών, έργα οδοποιίας. Και από την άλλη έχουμε τρεις κρίσιμους παράγοντες, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι οποίοι παράγοντες έχουν επιφέρει ραγδαία αύξηση των τιμών των υλικών και της ενέργειας. Με τις αυξήσεις αυτές έχει εμφανιστεί τρομερή δυσκολία στην υλοποίηση των έργων που είχαν προγραμματιστεί στους Δήμους. Κατερίνα, ποιο είναι το πρακτικό θέμα στην περίπτωση αυτή που εστιάζουμε? Έχει συμφωνηθεί αρχικά μία τιμή για την εκτέλεση ενός έργου και με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που μεσολάβησαν, ο εργολάβος απλά αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται ούτε σε υπητιότητα του εργολάβου, αλλά ούτε και της Δημοτικής Αρχής, η οποία του ανέθεσε το έργο. Είναι απρόβλεπτοι οι παράγοντες αυτοί, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η εμπόλεμη κατάσταση. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επαναδιαπραγματευτούν οι όροι και να γίνει αναθεώρηση των τιμών. Βέβαια, η αλήθεια είναι, εγώ το είπα πολύ απλά με ένα παράδειγμα, εσύ μας έδωσες όλη την διάσταση και πώς ακριβώς έχει το νομικό ζήτημα. Με 5 πήραν το έργο, πρέπει τώρα να ξεκινήσουν το έργο με 25. Υπάρχει όντως πρόβλημα. Θα δούμε και θα συζητήσουμε το θέμα, Μένη, και με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να δούμε τι θα κάνουν και από την πλευρά των μηχανικών και των εταιριών. Το θέμα είναι, υπάρχει φως στον ορίζοντα, θα μπορούσε να δοθεί μια λύση μέσα και από τα δικαστήρια? Πρέπει να αναζητήσουν πλέον οι υπεύθυνοι των έργων αυτή την οδό?
Έχει δοθεί και αυτή η διάσταση, έχει αναζητηθεί, έχει διερευνηθεί και αυτή η διέξοδος. Θα πρέπει να πούμε ότι κινδυνεύουν ακόμη και έργα, για να κατανοήσουμε το πόσο μεγάλη δυσκολία υπάρχει, κινδυνεύουν ακόμη και έργα τα οποία είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όπως είναι τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Να πούμε ένα παράδειγμα πολύ, πολύ καθοριστικό, είναι ότι η μεγάλη, στα έργα ασφαλτόστρωσης, το κόστος της ασφάλτου έχει αυξηθεί κατά 200%, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τη δυσκολία υλοποίησης τέτοιων έργων. Τώρα, το θέμα είναι ότι αναζητώνται λύσεις στην αναθεώρηση τιμών, στις έκτακτες χρηματοδοτήσεις επιχορηγήσεις στους Δήμους, που είναι πολύ δύσκολο αυτή την εποχή με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν, και ακόμη και στην προσφυγή των εργολάβων, των κατασκευαστικών εταιριών στην δικαιοσύνη, προκειμένου να ακυρωθούν οι συμβάσεις των έργων που ανέλαβαν. Γιατί στην παρούσα φάση βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά έργα που έχει σταματήσει η εκτέλεσή τους, όπως επίσης και έργα τα οποία έχουν κατακυρωθεί σε εργολάβους, οι οποίοι όμως αρνούνται να ξεκινήσουν την εκτέλεσή τους. Πραγματικά πολύ δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες και όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης. Δεν ξέρουμε πού θα πάει η κατάσταση. Ήταν η πανδημία, έχουμε και τον πόλεμο τώρα. Και βέβαια οι Δήμοι θέλουν να προχωρήσουν και να εκτελέσουν κάποια έργα. Άλλωστε, μέχρι του χρόνου έχουμε και εκλογές. Και γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Τότε κινούνται όλα, γίνονται περισσότερα έργα. Και επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τα ζητήματα που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλωστε τα ζεις πολλά χρόνια, έχουμε και ένα ακόμα ζήτημα συν όλα τα άλλα. Αυτό το εκλογικό και της ψήφου. Πρέπει να κάνουμε έργο για να φανεί, για να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε εδώ για τις επόμενες εκλογές. Επί της ουσίας όμως, Κατερίνα, στα πολλά προβλήματα και στα μεγάλα που είχαν οι Δήμοι, οι τοπικές μας κοινωνίες, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα. Θεωρείται ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση που απαιτεί και έκτακτη και άμεση λύση, και ότι θα πρέπει να υποστηριχτούν τόσο οι τοπικές κοινωνίες, οι Δήμοι, όσο και οι κατασκευαστικές εταιρείες να προχωρήσουν, γιατί τα έργα αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν, και μακάρι άμεσα, μας διασφαλίζουν προοπτικές ανάπτυξης και ένα καλύτερο μέλλον. Και άλλωστε ο καιρός ανοίγει, θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, που σημαίνει πρέπει άμεσα να προχωρήσουν κάποια έργα. Το χειμώνα σταματάνε οι όποιες εργασίες, είναι δύσκολο, σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον, που σημαίνει άμεσα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις οι αρμόδιοι. Μένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσες. Εγώ ευχαριστώ. Για μια φορά ακόμη ανέδειξες ένα πολύ σημαντικό θέμα, που αφορά τόσο τους Δήμους όσο και τις περιφέρειες, και άνοιξε το δρόμο προς όλους τους αρμοδίους να κινηθούν πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χριστός Ανέστη. Καλή συνέχεια. Αληθώς.